Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή τη βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλησπέρα, κυρία Μακρύ. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Λοιπόν, μια που είστε και νομικός, να ξεκινήσουμε με το θέμα της Νοβάρτης. Θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει εξοδικαστικός συμβιβασμός όταν μια εταιρεία τέλος πάντων αποδέχεται να πληρώσει ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόστιμο σε μια ξένη αρχή. Γιατί θα έπρεπε να έχει μέσα ονόματα πολιτικών? Πρόκειται για κείμενο εξοδικαστικού συμβασμού, όχι για κάποια μηνυτήρια αναφορά ή για κάποιο πόρισμα σε σχέση με έρευνες που έχουν γίνει. Δεν κατάλαβα τι με ρωτάτε. Με ρωτάτε προφανώς για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στις ΗΠΑ της Αμερικής. Σας ρωτάω πώς είναι δυνατόν, για να σας την κάνω την ερώτηση ευθέως, έχετε δίκιο. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι επειδή μέσα δεν λέει Σαμαράς, Γεωργιάδης, Φούφουτος κλπ, ότι αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που να εμπλέκονται στο σκάνδαλο? Δεν ήταν αυτή η δουλειά του κειμένου? Επειδή λέει σαφώς μέσα ότι εμπλοκή στις διαδικασίες αυτές, οι οποίες οδήγησαν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, δηλαδή στην παραδοχή εκ μέρους της εταιρείας ότι ακολούθησε αθέμητες και παράνομες πρακτικές, ναι, δεν είχαν πολιτικά πρόσωπα. Είχαν μόνο, και το λέει συγκεκριμένα, mm-hmm, μέσα στο κείμενο, είχαν μόνο άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι με την υγεία, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, πάντως όχι πολιτική. Υπάρχει και το δεύτερο, δεν λέει πουθενά μέσα όχι πολιτική, υπάρχει και το δεύτερο κείμενο λέει που λέει. Είναι. Όταν δεν λέει ποιοι δεν είναι, προφανώς δεν είστε εσείς, εγώ, πολιτικοί ή αυτοί οι οποίοι στην Ελλάδα, mm-hmm, θέλησαν κάποιοι να παρουσιάσουν προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες ότι είναι κατηγορούμενοι, εμπλεκόμενοι, ένοχοι, μέλη συμμορίας ή εν πάση περιπτώσει ό,τι όπως θέλει να το ονομάσει κανείς. Κυρία Μακρύ, όταν η εταιρεία παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε την επιρροή της προκειμένου να διαφθείρει κρατικούς αξιωματούχους για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης εποφελία της. Ποιος στην Ελλάδα παίρνει τις αποφάσεις μιας κυβέρνησης? Φαντάζομαι δεν αναφέρεται σε ένα γιατρό ή στον επιμελητή Α ενός νοσοκομείου. Προφανώς και αναφέρεται σε ένα γιατρό, τον οποίο προσκαλώντας τον σε μια εκδήλωση ή δίνοντάς του κάποιο οικονομικό όφελος, τον οθούσε να συνταγογραφεί τα φάρμακα αυτά. Αυτό δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Αυτό εντάξει, συνταγογραφούσε ο γιατρός. Παρόλα αυτά, εάν ο γιατρός συνταγογραφεί, όχι επειδή πιστεύει ότι επιστημονικά αυτό επιβάλλεται, αλλά επειδή υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα, τότε προφανώς δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Σύμφωνα, σε αυτό συμφωνούμε. Για το πολιτικό σκέλος σας λέω. Ποια είναι η κυβέρνηση και πώς επηρεάζονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης? Χαμηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να επηρεάσουν αποφάσεις της κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι? Δεν μιλούμε για αποφάσεις κυβέρνησης. Μιλούμε για πρακτικές που ακολουθήθηκαν ώστε οι εμπλεκόμενοι στην υγεία, εν προκειμένου οι πάροχοι υγείας, γιατροί δηλαδή, με αθέμητες πρακτικές οθήθηκαν συνένεσα στο να προωθήσουν προϊόντα της εταιρείας αυτής, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν την αξία ή τη χρησιμότητα ή την ποσότητα την οποία εκείνοι συνταγογραφούσαν. Περί αυτού πρόκειται. Δεν προέκυψε ευθύνη πολιτικών προσώπων όπως εδώ θέλανε να μας παρουσιάσουν. Είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο. Όποια ερμηνεία και αν δώσει κανείς, όποια μετάφραση και αν κάνει των εγγράφων που είναι στην κατοχή μας, εμπλοκή πολιτικών προσώπων δεν υπάρχει. Εγώ αντίθετα θα ήθελα να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ουδείς επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, για το ότι άφησε με την πρακτική, με την αιμονή μάλλον, να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους. Ατιμόρυτους ουσιαστικά γιατρούς, οι οποίοι πιθανόν δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πόσοι ήταν και σε τι ποσοστό το κάνανε, οι οποίοι ακολούθησαν αυτές τις παράνομες πρακτικές. Και ενδεχομένως πολλά εκ των αδικημάτων των γιατρών αυτών έχουν ήδη παραγραφεί. Τώρα, εσάς τι σας λέει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν πολιτικό άσυλο στους προστατευόμενους μάρτυρες? Αυτό ως πρόθεση περιποιεί τιμή για το δικαιϊκό σύστημα της Ελλάδας? Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την πρακτική που θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ της Αμερικής? Εκεί οι προστατευόμενοι μάρτυρες παίρνουν καινούργιες ταυτότητες, παίρνουν κάποια χρήματα, ζουν σε άλλες πόλεις. Θα απολογηθώ εγώ εάν αυτό είναι μια πρακτική συνήθεις που οδήγησε στις αποκαλύψεις ανθρώπων που ήταν στη μαφία ή μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων. Αν είναι σωστό ή όχι, εξαρτάται από το πώς εφαρμόστηκε εκεί πέρα. Φαίνεται πως έχει αποτελέσματα. Δεν είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ. Και ουδείς λέει ότι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν προστασία στην Αμερική έχουν προστασία και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Θα καλείτε τώρα να κριτικάρω ένα άλλο σύστημα τελείως ξένο προς τη δική μας νοοτροπία?
Σε καμία περίπτωση δεν θα το κάνω, αλλά θέλω να σας πω, ναι, εξ όσων γνωρίζω, ναι, και είναι πολύ επιδερμικά και επιπόλαια, ναι, ίσως αυτά που θα πω και δεν θα έπρεπε, ναι, δεν ήταν πάντοτε ένα αποτελεσματικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι στο οποίο πρέπει να τοποθετηθώ εγώ ως βουλευτής ή ως δικηγόρος. Mm-hmm. Σας ρωτώ, διότι μιλάμε για τους προστατευόμενους μάρτυρες που από τη μια πλευρά μάλλον υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ακόμα και τώρα, έχοντας αναγνωρίσει ότι αυτοί οι μάρτυρες έχουν συνδράμει τις Αμερικανικές Αρχές στην αποκάλυψη της υπόθεσης, ακόμα και τώρα τους λένε εμείς είμαστε εδώ για να σας προστατεύσουμε. Και απ' την άλλη, αυτό έχουμε τα λένε οι Αμερικανοί. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε οι κουκουλοφόροι που θα τους βγάλουμε τις κουκούλες, που προσπαθήσατε ως παράταξη να τους φέρετε στη Βουλή να αποκαλυφθεί ταυτότητά τους. Τελικά είπε άλλα ο Άριος Πάγος. Αυτή η σύγκριση, πώς φέρονται οι Αμερικανοί και πώς φέρετε εσείς, δεν δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις αρνητικές? Να σας πω κάτι. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και να σας πω και κάτι από τις αποκαλύψεις που κάνανε πολύ σχετικοί σας συνάδελφοι, ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Εκείνο που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι ο δις εξ αυτών κατονόμασε στην Αμερική πολιτικά πρόσωπα. Αυτή είναι μια μαρτυρία που λέγεται ότι δόθηκε στη δική μας χώρα, ενώ λέγεται γιατί εγώ δεν έχω πρωτογενή αντίληψη. Αλλά νομίζετε ότι είναι αυτή τη στιγμή εκείνο το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε και να δώσουμε βάση το πώς προστατεύονται οι μάρτυρες στην Αμερική όταν καταθέτουν και αποκλείσουν ένα σκάνδαλο και τι αντίστοιχη πρακτική έχουμε στην Ελλάδα? Ή να καταθέσουμε όλα αυτά τα οποία από ηχογραφήσεις θα σας προλάβω παράνομες, και είναι ένα θέμα που μπορούμε και αυτό να το συζητήσουμε, αποκαλύφθηκαν ότι υπήρχαν αξιωματούχοι, άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού και με την επιλογή του τότε Πρωθυπουργού, ασκούσαν εξουσία με τον τρόπο με τον οποίο καταπάτησαν το Σύνταγμα. Είναι οι ίδιοι που έλεγαν ότι είμαστε η κάθε λέξη του Συντάγματος. Είχα παραλείψει απλώς να συμπληρώσουν κάθε λέξη του Συντάγματος που θα κακοποιήσουμε και θα παραβιάσουμε. Πάντως, κυρία Μακρύ, επειδή από αυτούς τους διαλόγους, τους αποσπασματικούς, νομίζω τους έχουμε διαβάσει και δύο καλά, που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την κατάθεσή τους από τον κύριο Μιαννή στην προανακριτική, εμφανίζονται δύο άνθρωποι, ο ένας υπουργός της τότε κυβέρνησης, έχετε δίκιο, να παραδέχονται ότι η κυρία Τουλουπάκη είναι ανεξέλεγκτη. Και αναρωτιέμαι, και αυτό και καταγγελίες για παραδικαστικό δεν πάνε μαζί? Πάνε μαζί. Κύριε Μελιγκόνη, εκτός από το ότι ένας υψηλόβαθμος στενός συνεργάτης του τότε Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Νίκος Παπάς, εμφανίζεται να λέει με έναν τρόπο μειωτικό για οποιαδήποτε δικαστική λειτουργό, θα της πω έλα εδώ κοριτσάκι μου τι κάνει, που γι' αυτό για μένα και για σας είμαι σίγουρη συνιστά ευθεία παράβαση της διάκρισης των εξουσιών. Δεν εμφανίζεται η κυρία Τουλουπάκη ανεξέλεγκτη. Αντίθετα, εμφανίζεται ως μια δικαστική λειτουργός, η οποία απολύτως συνεργάσιμη παρουσιάζεται. Γι' αυτό τη δίνει και τη δυνατότητα στον κύριο Παπά να λέει στον συνομιλητή του, τον κύριο Μιονή, προκειμένου, θα τη φωνάξω, θα τη πω και θα προσπαθήσω να τη συμμορφώσω. Αν αυτά, κατά τη γνώμη σας, συμβάλλουν στην ποιότητα της δημοκρατίας, εγώ θα σας πω ότι διαφωνώ ριζικά. Είμαι βεβαίως ότι κι εσείς αντίθετο σύστημα αυτά που ακούσαμε. Κυρία Μακρύ, να κλείσουμε λίγο και μετά της πραγματικής οικονομίας, γιατί καλά τα λέμε για την Οβάρτς και τα λοιπά. Ωστόσο, την ίδια ώρα έρχονται στοιχεία στο φως που δείχνουν ότι αυτό που η κυβέρνηση είχε σχεδιάσει ως βασικό μοχλό για να αποτρέψει το τσουνάμι απολύσεων, δηλαδή το πρόγραμμα Συνεργασία, δεν περπατάει καθόλου. Από 700.000 επιχειρήσεις, όπως έγραψε χθες η Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, μόλις 3.000 έχουν προσφύγει σε αυτόν τον μηχανισμό. Φοβάστε, είδατε σήμερα και τις προβλέψεις του κυρίου Στουρνάρα, φοβάστε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο να μιλάμε για μια ανεργία που να θυμίζει τα πρώτα χρόνια του μνημονίου? Καταρχάς, για την Οβάρτης τα λέμε καλά. Όσοι τα λέμε καλά, δεν τα λένε όλοι καλά. Σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, που είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ σωστά το επισημαίνετε. Ναι. Αναμφίβολα υπάρχουν θέματα. Ναι. Και υπάρχουν θέματα τα οποία και τα αντιμετωπίζουμε και θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη επάρκεια. Γιατί και τα θέματα είναι σημαντικότερα. Εκείνο το οποίο έχω εγώ να σας πω είναι ότι οι προβλέψεις, απεσιόδοξες λιγότερο ή περισσότερο, που θα ανταποκριθούν σε αυτά που θα ζήσουμε ή ενδεχομένως θα είναι καλύτερα ή χειρότερα, σε κάθε περίπτωση έχουν μια στιβαρή κυβέρνηση και ένα οικονομικό επιτελείο που απεδείχθη ότι δεν αυτοσχεδιάζει, αλλά σχεδιάζει με πρόγραμμα και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε καινούρια πρόκληση. Μάλιστα. Παρουσιάζεται γρήγορα. Ακόμη και αυτή την Τετάρτη σας λέω ότι κληθήκαμε σήμερα να έχουμε μια καινούργια επιτροπή για να πάρουμε καινούργια μέτρα. Αυτό εμένα μου δίνει
την εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει ο καλύτερος δυνατός χειρισμός, χωρίς βεβαίως να μειώνει και την αίσθηση που έχω, που νομίζω ότι αποκλείται στην πραγματικότητα, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ευτυχώς όμως που τα χειριζόμαστε εμείς. Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα Εγώ που είχαμε. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Επίσης. Πάμε γρήγορα.